εγγύηση και ασφάλεια δια των τόπων ημών. Ταύτην την έννοια της εμπιστοσύνης, υπακοής και αγάπης, αποκαλύπτει και το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, ή της είναι κεφαλαιόδους σημασίας δια την πνευματική ζωή και σωτηριώδης. Ο Σίμων, παρά την προσωπική πείρα και των μόχθων, διόλης της νυχτός, εις το κέλευσμα του Κυρίου όπως χαλάσει το δίκτυον, κινείται από αγάπη και εμπιστοσύνη προς τον Κύριον και υπακούει εις το θέλημα του Θεού το θαυματουργούν. Αποτελών έναν εν ταυτό διάποντας πρότυπον υπακοής εις τον Θεόν και εις το σώμα του Χριστού την Εκκλησία ή τη σώζει πάντα πιστών. Η συμμετοχή και παράσταση εν ταύτα του εξοχοτάτου Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου προσδίδει ιδιαίτερα τιμή και λαμπρότητα εις την εόρτιον ταύτην ημέρα και αποτελεί αφορμήν εξαιρέτου χαράς και αισιοδοξίας εις των ελληνικών λαών και εις ημάς τους εν ταύτα ενασκουμένους Αγιορείτας Πατέρας. Η συμπόρευση και συναντήληψη της πολιτείας μετά της Εκκλησίας ήδη από αιώνων πολλών εις την ιστορία απέδειξε περίτρανα την πρόοδον και ευημερίαν αλλά και την ευλογία του Θεού εις τα έργα της πολιτείας δια των αγαθών του ευσεβούς γένους ημών. Εις τα σκαλεπάς ημέρας που διερχόμεθα ότε παντακόθεν ακούονται φωνέ απέλπιδες και δυσίωνοι δια τα καθημάς ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία Του παραμένει η ελπής πάντων των περάτων της γης, η καταφυγή και η σωτηρία. Εις αυτόν έχουμε επιρρύψει την μέρη μναημών δεόμενη άμα και υπέρ των εν υπεροχή όντων, όπως υγιένοντες και φωτιζόμενοι παρά Θεού, εκβάλωση εκ της περιεχούσης την πατρίδα ημών ανάγκης, οδηγούντες των λαών εις αναψυχήν. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, απολαμβάνονται στην έκχυση των πατριαρχικών ημών ευχών και της ατιμήτου Πατρός αγάπης και φιλοστοργίας, ομολογούμεν την βαθυτάτην και ανυπόκριτον προς ημάς ευγνωμοσύνη, δια τας φανεράς και αφανής προς ημάς και την Εκκλησία προσφοράς. Ομολογούμεν το αυθόρμητον χρέος της αγάπης, του σεβασμού και της αμεταθέτου αφοσιώσεως προς το σεπτόν πρόσωπόν σας. Της τιμής και του σεβασμού προς πάντας τους συνδιακονούντας με θυμών εις τας αυλάς του Οικουμενικού Θρόνου και ευχόμεθα οικός και ενθέρμος προς τον δωρεοδότην Χριστόν ή να χαρίζει εις ημάς εις έτη, έτη πλήστα ευκλεούς Πατριαρχίας κυρών αλόβητων πάσης επιβουλής ορατών και οράτων κινδύνων υγιένοντα ορθοτομούντα και καρποφορούντα τη Εκκλησία προς δόξαν Θεού, αγιασμόν και σωτηρία της Οικουμένης όλης. Ευλαβώς υποκλινόμενοι, πρωτισεπτής και περιβλέπτου Παναγιώτητος ημών, παρακαλούμενο όπως πληθύνεται τας ευλογίας προς το φιλό Χριστό γένος ημών και τον αγιωτόκο άθωνα, ευχηθείτε υπέρ της διαφυλάξεως των ιερών παρακαταθηκών του πανσέπτου ημών τόπου και της εν Θεώ τελειώσεως των ταπεινών οικητόρων αυτού, ως και υπέρ των προσδοκόντων την ειρήνη και την επιφάνεια του Θεού πιστών τέκνων αυτού. Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, ιερότατοι αδελφοί, οσιολογιότατοι και φίλτατοι καθηγούμενοι και αντιπρόσωποι των 20 ιερών μονών, οσιότατε Άγιε Πρωτεπιστάτα, εξοχότατοι, τέκνα ειν Κυρίω αγαπητά, ο πνευματικός ποιμήν εν τη Ορθοδόξο Εκκλησία την χάνει πατήρ όλων των πνευματικών αυτού τέκνων, μηδέν διακρινόμενος, και ως ο φυσικός πατήρ απονέμει την αγάπη του εις άπασαν την οικογένεια, ούτω και ο καλός ποιμήν αποδίδει την χάριν εξίσου εις ολόκληρον το ποίμνιο.
αλλώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχεν ιδιαίτεραν αγάπην προς τον εξαιρετικός αγαπώντα αυτόν μαθητήν Ιωάννην όν ηγάπα. Ούτω και εμείς είναι αδύνατον να μην παρασυρθόμεν εις ιδιαίτεραν αγάπην προς εκείνους οι οποίοι ιδιαίτερος μας αγαπούν. Τι αυτά αισθήματα ιδιαίτερας αγάπης συνδέουν την ημετέραν μετριότητα προς ημάς τους αγιορείτας και τους παρόντας άρχοντας. Ήτινες παντιοτρόπως επεδείξατε την ιδιαίτεραν αγάπην σας προς τον Πατριάρχην σας και κατά την παρούσαν επίσκεψη ημών εις των ιερών τούτων τόπων. Σας ευχαριστούμε, Άγιε Καθηγούμενε, της Ιεράς Μονής Ξενοπόντος, διόσα αγαθά ελαλήσατε εις έκφρασιν των αισθημάτων τούτων απάσης της τετιμημένης αγιορητικής οικογενείας. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν δι' αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Δια των λόγων τούτων, ο σήμερον εορταζόμενος Υιός της Βροντής, νοεί καθαρό και αγίης χείλεση και πανάγνωστόματι, περιουσία δε θερμή της Χριστού αγαπήσεως, εκήρυξεν εις τον κόσμον την αιώνιον ζωήν, την πηγάσασαν εκ της αχράντου πλευράς του Σωτήρος. Και ειδού, νυν συναχθέντες εις τον πάνσεπτον τούτων και πανίερων ναών του Πρωτάτου, φανερούμεν αυτήν την αλήθεια, ότι δηλαδή είμεθα μέλη εκ μέρους του μυστικού σώματος του ενανθρωπίσαντος Κυρίου και αλλήλους αγαπώντες μένομεν εν το Θεό ημών, ο οποίος αγάπη εστί. Δοξολογίαν οφείλομεν το Κυρίο, το αξιώσαντι ημάς ή να διέλθομεν το κατόφλιον της 20 ετίας, εις τους ίακας της πολυφόρτου, δια της πνευματικής παραδόσεως 20 αιώνων ολκάδος της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Μεγάλην ως αυτός αισθανόμεθα την ευλογίαν της εφόρου του Αγιονίμου Όρους, κυρίας Θεοτόκου, αυτή και κατά την αρχήν της αναλήψεως ελαίου Θεού, της Οικουμενικής Πατριαρχίας, απεδώκαμεν τα ευχαριστήρια δια τας πολλαπλάς ευεργεσίας αυτής προς την ημετέραν μετριότητα. Χαίρομεν ευρισκόμενοι και πάλιν εν το μέσο πάντων ημών των αγαπητών αγιορητών πατέρων, των γνησίων φίλων της Θεομήτωρος, δια να εξοφλήσομεν αυτή το ιικόν χρέος ευγνωμοσύνης, διόσα αγαθά έπεδα ψήλευσεν ημίν κατά το διαρρεύσαν 20 ετές τούτο διάστημα. Ως δε εν διαρχή της διακονίας ημών ήλθομεν ταπεινή προσκυνητέ της ιεράς εικόνος αυτής του άξιον εστί, ούτω και μην επανερχόμεθα ή να σύντη ευγνωμοσύνη αποθέσομεν παρά τους πόδες αυτής και το φορτίον της ευθυνοφόρου πατριαρχίας και λάβομεν την μητρική της ανακούφιση και παραμυθία. Ομού και του ηγαπημένου μαθητού, του τοσού των στενός συνδεδεμένου μετά της Θεοτόκου, του ιδίου του Κυρίου υπόντος προς αυτόν ιδού ημίτρου. Παρά την πάροδον τοσού των κατακτητών και επιδρομών, ο χαρακτήρα αυτού παρέμεινε αναλύωτος. Το ίδιον αναλύωτος και άρρηκτος παρέμεινε ο δεσμός του μετά της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, μετά της οποίας οικολούθησε πορείαν παράλληλο. Ως κατεξοχήν πνευματικά καθιδρύματα αμφότερα, κατόρθωσαν να διαφυλάξουν αλόβητον την παραδοθήσαν αποστολικήν πίστην και παράδοση. Ζώντα μεν ως ανθρώπινοι οργανισμοί επί της γης, στοχεύοντα δε την ασάλευτον πόλην της Άνω Ιερουσαλήμ, ένθα το πολίτευμα των εις Χριστών πιστευόντων υπάρχει. Διό και αμφότερα το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και το Άγιον Όρος κατέχουν ως πολύτιμων θησαυρών
μίαν γνησίαν οικουμενικότητα και παγκοσμιότητα. Το δε έργον των διακρίνεται δια των σεβασμών της ιδιοπροσωπείας και της ιδιαιτερότητος εκάστου ανθρώπου και λαού, των παραδόσεών των, της γλώσσης, των εθήμων και του πολιτισμού των, στοιχεία τα οποία κατ' ουδένα τρόπον είτε μήτηρ εκκλησία και το αγιώνυμον όρος διενοήθησαν ποτέ να αλλοιώσουν και να επιδείξουν αλίαν του Χριστοειδούς ήθους αυτών κοσμικήν και ηγεμονικήν θεσποτεία. Ή λοιπόν ο τόπος χωρίζει, αλλά ο Κύριος συνάπτει ημάς μετά του Αγίου Όρους κοινός όν κατά τους λόγους του προκατόχου ημών εις των θρόνων της Κωνσταντινούπολεως Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μετασυγκινήσεως δε ενθυμούμεθα εντάφθα ένα εκ των εκλεκτοτέρων διακεκριμένων προκατόχων ημών εις την πρόσφατον ιστορίαν του Οικουμενικού Θρόνου, τον αείδημον Πατριάρχην Ιωακήμ τον Τρίτον, από της κοιμήσεως του οποίου συμπληρούται κατά το αιτιόν έτος μία εκατονταετηρής. Ούτως αγιορείτης όντως ψυχήτε και σώματι, ως είπομεν και χθες, παρέμεινεν υπέρ την δεκαετίαν εις των ιερών τούτων τόπων και συνέσφιξεν έτη πλέον των σύνδεσμων της Μητρός ημών Εκκλησίας μετά του Αγίου Όρους, κατά λοιπόν ως τεκμήριον αυτού το εντικορυφή του άθωνος Ναΐδιον της Μεταμορφώσεως υπέρ της ανακαινήσεως του οποίου ιδιαιτέρως εμερίμνησε. Ως αυτός δεν δυνάμεθα να λησμονήσομεν των αείμνηστων προκάτοχων ημών κυρών Δημήτριων, δια των οποίων ετελέσαμεν προλίγου μνημόσυνων, των δια της πραότητος και της επενετής πολιτείας αυτού καταλοιπώντα ημίν παράδειγμα αρετής και υπόμνημα αγαθών, ως της ολίγων πρώτης μακαρίας τελευτής του επεσκέψατο των αγιώνυμων τούτων τόπων. Χρέος οφειλετικών εκπληρούντες τελούμεν σήμερον άπαντες ομού ομοθυμαδών το ιερόν αυτού μνημόσυνο και παρακαλούμεν ημάς Άγιοι Πατέρες ή να εύχεστε πάντοτε υπέρ αυτού εις τας προσκύριον εντεύξεις σας και εις το κομποσκήνι σας ότι πολύ εκοπίασεν υπέρ της Εκκλησίας. Πατρικός δε προτρεπόμεθα ημάς τέκνα ή αγαπημένα, όπως μη λησμονείτε ποτέ των σκοπών της εντάφθα παρουσίας σας, ή να επιτελείτε αδιαλείπτος αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Μη αποκάμετε εις τους πνευματικούς αγώνας σας μετά των αοράτων εχθρών. Το ταπεινόν τούτο σώμα χρήσαστε το Θεό μέχρι σαν διαρκή και σθένιστε, κατά τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ζηλώσατε τας αρετάς και τους αγώνας των παλαιών πατέρων. Η ωφέλεια ή της προκύπτει όταν ένας μοναχός ζει συμφώνως προς τας υποσχέσεις αυτού, δεν αντανακλά μόνον εις τον ίδιο.